έγκλημα. Έγκλημα, οικονομικό και κοινωνικό. Και πρέπει να είναι και αυστηρά τα πρόστιμα και οι έλεγχοι επισταμμένοι κλπ. Για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Να έχουμε στην Ελλάδα 40%, ενώ στην Ευρώπη είναι 3 με 5. Είναι σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος, εργαζομένων κλπ. Η κουβέντα που άρχισε στη Βουλή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, είναι για το πρόστιμο των 10.550. Εμείς έτσι κι αλλιώς τη διάταξη αυτή για αυστηρό πρόστιμο θα την ψηφίσουμε. Απλά η ανακοίνωση της θέσης μας θα γινόταν την Τρίτη, που είναι η συζήτηση στην Βουλή κατ' άρθρο στην Επιτροπή της Βουλής. Τι λέτε δηλαδή? Τι είπαμε εμείς όμως? Ότι το πρόστιμο, το αυστηρό, το οποίο θα το ψηφίσουμε, δεν φτάνει για να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή. Χρειάζεται να γίνουν. Ξέρω εγώ τι είπα. Θα σας πω τι είπα. Τώρα μέσα λέτε να μην το πω. Είπατε να ελαφρύνει για τους μικρούς και να μεγαλώσει για τους μεγάλους. Θα πω εγώ και μετά μπορώ να σχολιάσω. Ας ολοκληρώσει. Εσείς τι είπατε? Δεν το διαβάσατε. Διαβάσατε τι είπε ο κύριος Κεδίκογλου. Δεν διαβάσατε τι λένε τα πρακτικά της Βουλής. Να σας τα στείλω να δείτε. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτό μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζεται καταρχήν οι διαλυμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, σώμα επιθεωρητών εργασίας, ελεγκτικά κέντρα του ΙΚΑ, να ενισχυθούν με προσωπικό και με δυνατότητες να γίνονται επισταμένοι έλεγχοι. Γιατί ο έλεγχος που βάνει το πρόστιμο το 1550 θα γίνεται μία φορά τα 10 χρόνια. Άρα, μία φορά μπορεί να τον πιάσει. Αν δεν γίνονται έλεγχοι, δεν τον πιάνει μετά. Το δεύτερο, τα χρήματα που θα εισπράττονται από αυτά να μην πηγαίνουν για τους δανειστές της χώρας, γιατί έτσι προβλέπεται, αλλά να πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Και το τρίτο που είπαμε είναι, χωρίς να μειωθεί το πρόστιμο, το τονίσαμε αυτό, ποτέ δεν είπαμε τη λέξη μείωση, να καθίσουμε. Καμία ιδέα. Η ιδέα που ρίξαμε. Πρόστιμο. Δεν όχι μικρότερο από το 1550. Όχι μικρότερο από το 1550. Μα τι μου λέτε τώρα, δεν ξέρω εγώ τι είπα. Τα πρακτικά της Βουλής το λένε. Αφήστε να μιλήσω. Αφήστε να μιλήσω. Ξέρω πολύ καλά τι είπα και είναι να σας στείλω και τα πρακτικά της Βουλής. Και είπαμε ότι μέσα στα πλαίσια εφαρμογής να δούμε έναν τρόπο που να εφαρμόζεται, ώστε να μην αποτελεί χάδι για μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν μαζική εισφοροδιαφυγή και να μην οδηγεί σε κλείσιμο τις μικρές επιχειρήσεις. Τονίζοντας από την αρχή ότι δεν λέμε να μειωθεί το 1550. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το 1550 να αυξηθεί για το άλλο. Και το είπαμε δύο φορές στη Βουλή αυτό το πράγμα. Ότι αφήστε τώρα, αφήστε να πω εγώ τι είπαμε. Όχι, σας παρακαλώ. Αφήστε να τελειώσουμε. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακούει τον εαυτό σας. Να το ρωτήσω. Να το τελειώσω. Είστε υπέρ του να μειωθούν τα 1500? Όχι, μα δεν το είπαμε ποτέ. Είπαμε απλά με την εφαρμογή του 10. Κάποιοι να πληρώνουν άλλα και κάποιοι λιγότερα. Ναι, το 1550 που προτείνει η κυβέρνηση. Άρα κάνουμε να το ψηφίσουμε. Να το ψηφίσουμε. Τι λέει τώρα ο κύριο Στρατούλη? Και από εκεί και πέρα λέει. Τι λέει λοιπόν ο κύριο Στρατούλη? Μα αφήστε να πει. Σα παρακαλώ, θα μου πείτε. Εγώ δεν το διέκοψα. Σα παρακαλώ, να μην κάνετε κανένα πρόστιμο. Μετά τελειώσετε το. Λέμε λοιπόν αυτό που προτείνει και κόπτεται η κυβέρνηση κλπ. Το ψηφίζουμε. Ταυτόχρονα κοιτάμε να βελτιώσουμε τον τρόπο εφαρμογής. 1550, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε να μετράνε και κάποιες συντελεστές βαρύτητες. Δηλαδή ο αριθμός των απασχολουμένων, ο αριθμός των παραβάσεων, αν κάνει συστηματικά, ο αριθμός της βαρύτητας και όποιος τα κάνει αυτά να πληρώνει περισσότερο. Ποιος έχει αντίρρηση σε αυτό? Αρκεί τα χρήματα να πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Εντάξει. Το τονίζω. Ωραία. Και αρκεί θα το ψηφίσετε να γίνονται κέλη. Φυσικά θα το ψηφίσουμε. Ποτέ δεν είπαμε. Μην έχουμε τα ίδια με τα προχθεσινά.